Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Τι γλυκή αυτή η πρόθεση. Μάλιστα, αν κανείς λίγο καταλαβαίνει το αρχαίο κείμενο, το χαίρεται και το απολαμβάνει. Αν μου πει κάποια κυρία από εσάς ότι εγώ είμαι μόνο του Δημοτικού, θα σας απαντούσα. Γι' αυτό προηγουμένως στην εισαγωγή που σας είπα, σας ανέφερα ότι θα διαβάζετε το αρχαίο κείμενο και πλάι την ερμηνεία. Δεν θα διαβάζετε μόνο την ερμηνεία, αλλά και το αρχαίο κείμενο, για να προσοικειώνεστε, να το εγγίζετε, να το συνηθίζετε, και θα δείτε ότι με τον τρόπο αυτόν τον πολύ πολύ απλό θα αποκτήσετε μια γνώση που θα τη ζήλευαν και εκείνοι που ξέρουν γράμματα. Να το κάνετε, σας παρακαλώ, να το κάνετε πολύ αυτό. Το ίδιο ισχύει και δια τη Λιπία Γεωγραφή, την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, ωραία φράση. Κύριος ποιμένει με και ουδέν με υστερήσει. Ο Κύριος είναι ο τσομπάνης μου, με ποιμένει και σε τίποτα δεν θα στερηθώ. Τίποτα δεν θα μου λείπει. Όλα θα τα έχω. Έτσι εμφανίζεται εδώ ο Θεός σαν ποιμήν που φροντίζει τα πρόβατά του. Τους χορηγεί, όπως λέγει ο Θεοδόρητος, ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, παντοδαπήν απόλαυσιν αγαθών οπιμήν ούτως. Τους δίνει ποικίλη απόλαυση όλων των αγαθών αυτός ο τσομπάνης. Δεν έχουμε παρά να θυμηθούμε την περίπτωση του μάνα εις την έρημον, όταν οι Εβραίοι βγήκαν από την Αίγυπτο και ο Θεός τους τρέφει εις την έρημον. Τι τους έδωσε? Μία μόνο τροφή, το μάνα. Βέβαια, εκείνοι που δεν πίστεψαν στο Θεό, ξέρετε πως απεκάλεσαν το μάνα? Κούφιο ψωμί. Προσώθησαν, λέγει, είπαν, η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακένω. Μπούχτισε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο ψωμί, με αυτό το τυποτένιο ψωμί. Κι όμως, για εκείνους που πίστευαν εις τον Θεό, ακούστε τι μας αποκαλύπτει το βιβλίο της Σοφίας του Σολομώντος, που είναι καταπληκτικό. Παρότι η τροφή ήταν μία, μπορούσε κανείς να απολαμβάνει τη γεύση που επιθυμούσε τρώγοντας το μάνα. Αν δηλαδή επιθυμούσα να έχω κρέας, τότε στο στόμα μου είχα τη γεύση κρέατος. Παρότι βέβαια το μάνα είχε γενικά την εξής γεύση: τηγανίτας βουτυγμένης στο μέλι. Συνεπώς τη γεύση και του λαδιού και του μελιού και του αλευρίου. Αυτή τη γεύση είχε το μάνα. Ακούστε πως το λέγει αυτό η Σοφία Σολομώντος στο 16ο κεφάλαιο. Τροφήν εψώμησας τον λαόν σου. Έδωσες τροφή στο λαό σου, τον ψώμησες. Του δώσες δηλαδή τροφή, του βάλες στο στόμα ψωμών, να μην πω πιο πολλά. Και έτοιμον άρτον. Αυτός ο έτοιμος άρτος που έπεφτε κάθε πρωί, αυτής από ουρανού έπεμψας ακοπιάτος, χωρίς κόπον. Πάσαν ειδονήν ισχύοντα και προσπάσαν αρμόνιον γεύσιν. Τη δε του προσφερωμένου επιθυμία υπηρετών προς ότις ευούλετο μετεκυρνάτο. Μετεβάλετο η τροφή στο στόμα του καθενός ό,τι επιθυμούσε. Αλλά αυτό συνέβαινε μόνο εις τους πιστούς. Εκείνοι που δεν είχαν την πίστη, αυτοί το βλέπαν μόνο με μία γεύση και μπορούσαν να παραπονούνται. Όπως και εκείνοι που νηστεύουν τη Σαρακοστή, όταν αγαπούν να νηστεύουν για την αγάπη του Θεού, ξέρετε τι λέγουν? Ότι η ωραιότερη περίοδος από τα φαγητά είναι η περίοδος των Σαρακοστών. Πιστεύω, αν όχι όλοι σας, αλλά αρκετοί από εσάς, θα πρέπει αυτό που λέγω να το παραδέχονται και να με δικαιώνουν. Αλλά εάν ο Θεός δίνει με τόση ευκολία τα αγαθά του εις τους ανθρώπους, γιατί είναι κτίσματά του και τους αγαπά, πέστε μου, πόσο περισσότερο θα δώσει πνευματικά αγαθά? Και λέγει εδώ το Καταλουκάν Ευαγγέλιον, που το λέγει ο ίδιος ο Χριστός, πόσο μάλλον ο Πατήρ, ο εξ ουρανού, δώσει πνεύμα αγαθών της ετούσιν αυτών.
Πόσο περισσότερο λέγει, αναφέρει πιο πάνω εκεί που σας διάβασα το χωρίον, ότι αν εσείς οι άνθρωποι, είσαστε πονηροί άνθρωποι, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας. Αν σου πει το παιδί σου, πατέρα δώσ' μου ψάρι, δεν του δώσετε οχιά. Και αν το παιδί σας πει, πατέρα δώσ' μου αυγό, δεν θα του δώσετε σκορπιό. Αν εσείς λοιπόν που είσαστε πονηροί άνθρωποι, δεν έχετε αγιότητα, ξέρετε να δίνετε καλά πράγματα στα παιδιά σας, πόσο περισσότερο ο Θεός θα δώσει σε εκείνους που του ζητούν. Τι πνεύμα αγαθών, το Άγιον Πνεύμα. Και ξέρετε, δεν λέγει τίποτε άλλο, λέει το Πνεύμα το Άγιον, διότι αν δώσει το Πνεύμα το Άγιον στους ανθρώπους, τότε οι άνθρωποι τα έχουν όλα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιον έρχεται με δώρα που κουβαλάει σε εκείνους που το αγαπούν. Το Πνεύμα το Άγιον πρέπει να το ζητούμε συνεχώς από τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιον. Και όταν το ζητούμε αυτό, θα μας το δώσει οπωσδήποτε. Γιατί ζητούμε αγαθόν πράγμα και ο Θεός θα μας το δώσει. Και τότε τα έχουμε όλα.